Είμαστε μετά το τελευταίο αγώνα WFC Χαλκίδα, τα Μηναϊκός. Έχουμε τον προπονητή της WFC Χαλκίδας, τον Μιχάλη το Μαύρο. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι και για την, ότι κλειδώσατε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Στη μεγάλη κατηγορία. Πώς νιώθετε? Είμαστε όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, γιατί οι κόποι και οι θυσίες που έκανε η διοίκηση και ειδικά ο πρόεδρος μας ευωδόθηκαν. Αυτή ήταν η προσπάθεια και γενικά ο στόχος που είχαμε φέτος. Ήταν να ανέβουμε την κατηγορία. Μαθηματικά τώρα την έχουμε εξασφαλίσει. Μένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Είμαστε όλοι, όπως είπα, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και δικαιωμένοι. Για τη νέα χρονιά, ποια είναι η στόχη της ομάδας? Σίγουρα να οργανωθούμε σε όλα τα επίπεδα. Ξέρουμε ότι η κατηγορία είναι η επόμενη πολύ πιο δύσκολη. Θα κινηθούμε και με παιδιά από το χώρο εδώ πέρα της Εύβοιας, κορίτσια με ταλέντο, τα οποία τα έχουμε εντοπίσει. Θα δούμε τώρα ποιες από αυτές τις μεταγραφές θα ευοδοθούν και ό,τι δεν βρούμε από εδώ, από την Εύβοια, θα κινηθούμε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω από, από τη σκέψη του Προέδρου. Θα προσπαθήσουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο οργανωμένα για να έχουμε κάποια καλή πορεία και στην επόμενη κατηγορία. Τα προσωπικά σας πλάνα θα είσαι στην ομάδα κανονικά του χρόνου, έτσι? Ακόμα όλα είναι υπό συζήτηση. Θέλουμε πρώτα να ηρεμήσουμε, πέρασε και αυτό το παιχνίδι, που όσο να σας φαίνεται ήταν το σκορ ένα εύκολο, ας πούμε, απόγευμα. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά οργανωμένη αμυντικά. Έπρεπε να βρούμε κάποιες λύσεις. Ήμασταν πολύ ευτυχώς ικανοί και τυχεροί που στο πρώτο ημίχρονο κάναμε ένα σκορ ασφαλείας και μετά μπορούσαμε να το διαχειριστήκαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Γενικά νομίζω ότι εύκολα πήραμε κατηγορία, αίτητη, με πολύ καλές εμφανίσεις. Όπως είπα, τώρα είναι άλλη κατηγορία πλέον, άλλες σκέψεις. Αυτά όμως και για το δικό μας το κομμάτι, όπως είπατε, και με το πλάνο της οργάνωσης θα συζητηθούν από εδώ και πέρα. Μέσα στο παιχνίδι, χωρίς μεγάλες φάσεις, αλλά αποστημένα. Κάνετε, αν δεν κάνω λάθος, τα 4 από τα 5 γκολ είναι αποστημένα. Ναι. Έχετε δουλέψει αρκετά στιμένα, έτσι? Δουλέψαμε τα στιμένα. Είδαμε και πώς αντιδράει ο αντίπαλος σε ορισμένες περιπτώσεις. Σημαδέψαμε συγκεκριμένες παίκτριες, γιατί έχουμε πολύ καλές παίκτριες με πολύ καλά πόδια. Και η Ναυσικά Ιοντίτσι και η Βόλη σημάδεψαν πάρα πολύ καλά παίκτριές μας, οι οποίες βγήκαν σε συγκεκριμένους χώρους που είχαμε καθορίσει. Το είχαμε δουλέψει με αυτό και μας βγήκαν αρκετά γκολ αποστημένα. Συγχαρητήρια, κόουτς, για την άνοδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.